Απίστευτο και όμως ελληνικό. Η οικογένεια σε μεγάλη πόλη της κεντρικής Ελλάδας δήλωσε τα παιδιά του γείτονα ως δικά της με σκοπό να πάρει το πολυτεχνικό επίδομα του ΟΓΑ. Το πιο απίστευτο όμως είναι ότι τα κατάφερε. Απαράδεκτο πράγματα είναι. Απαράδεκτα. Μέσα σε αυτή την κρίση να υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Ντροπή. Ο άλλος παίρνει τα δικά του τα δύο και βάζει και ένα παιδί από μια άλλη οικογένεια και δύο παιδιά από άλλη οικογένεια και παίρνει τέσσερα παιδιά. Άρα λοιπόν παίρνει επιπλέον το ειδικό επίδομα. Για περισσότερα από 10 χρόνια η οικογένεια αυτή εισέπρατε κανονικά το επίδομα πολυτέκνων, ενώ χιλιάδες ακόμα οικογένειες, μεταξύ των οποίων και πολλοί αλλοδαποί, ελάμβαναν επιδόματα από τον ΟΓΑ χωρίς να τα δικαιούνται. Η έρευνα για τον εντοπισμό των μαϊμού δικαιούχων που ξεκίνησε στις αρχές καλοκαιριού έχει βγάλει λαβράκια. Συνολικά 20.000 δικαιούχους μαϊμού εντόπισαν οι ελεγκτές του ΟΓΑ από τους 140.000 που εξετάστηκαν μέχρι τώρα. Γιατί το επέτρεπε η κατάσταση, το σύστημα. Δεν υπήρχε δηλαδή έλεγχος. Ήταν τόσο εύκολο όμως μέχρι τώρα να λάβει κάποιος επίδομα ή σύνταξη από τον ΟΓΑ? Αφού ότι δηλώσεις είναι. Άμα δηλώσουν λοιπόν ότι έχουν τέσσερα παιδιά, πώς θα το ξέρω εγώ ότι είναι έτσι? Σύμφωνα με τον διοικητή του ΟΓΑ, στο κύκλωμα συμμετείχαν μέχρι και ανταποκριτές του οργανισμού, οι οποίοι για χρόνια εισέπραταν συντάξεις ασφαλισμένων που είχαν πεθάνει. Ο μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων μαϊμού εντοπίστηκε στο Μενίδη, τον Βόλο και την Κόρινθο. Πρέπει οι νόμοι να γίνουν πιο σκληροί, να εκτός από το ποινικό κομμάτι να τους κάνουν και κατάσχεση περιουσίας, έτσι ώστε να πληρώνουν και τα χρήματα πίσω στον ελληνικό λαό. Και οι απάτες σε βάρος του οργανισμού δεν έχουν τέλος. Αρχές Αυγούστου συνελήφθη μια 19χρονη να εισπράττει από τον ΟΓΑ το επίδομα της νεκρής μητέρας της. Είχε πεθάνει και 15 χρόνια παίρνουν τη σύνταξη τα παιδιά της. Εκτός από τα επιδόματα μαϊμού υπάρχουν και οι συνταξιούχοι μαϊμού. Ο έλεγχος εντόπισε 2 συνταξιούχους να λαμβάνουν παράνομα 10 συντάξεις και 5 συνταξιούχους να λαμβάνουν 9 συντάξεις. Αν δεν αλλάξουμε, από ό,τι είμαστε θα πάμε πολύ χειρότερα. Αν βάλουμε λίγο μυαλουδάκι και κάτι κάνουμε και εμείς, γιατί μόνο αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να αλλάξει ο κόσμος στάση ζωής, γιατί αυτό είναι στάση ζωής. Σύμφωνα με τον διοικητή του ΟΓΑ, 1 εκατομμύριο ευρώ χάνει ο οργανισμός κάθε μήνα από την χορήγηση επιδομάτων και συντάξεων μαϊμού.